Ταυτόχρονα όμως ήρθαν και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο κατά 40% σε σχέση με πέρσι. Κυρίες και κύριοι, σήμερα ξέρουμε οι θυσίες αυτές είναι σκληρές, αλλά αναγκαίες. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ του χρέους μας. Αν δεν τα χρηματοδοτούσαμε, η Ελλάδα θα χρεοκοπούσε. Αύριο, ξεπερνώντας τον κάβο, μπορούμε να αφοσιωθούμε στο έργο για μια πολύ διαφορετική Ελλάδα. Κάλεσα λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να δώσει μια καταρχήν έγκριση σε αυτές τις πρόσθετες δεσμεύσεις που καλούμαστε να αναλάβουμε. Πολλά από τα μέτρα είναι απολύτως θεμητά, γιατί και εμείς θέλουμε να κτίσουμε μια νέα ανταγωνιστική Ελλάδα. Μια Ελλάδα οικονομικά βιώσιμη και αυτοδύναμη, που παίρνει τις τύχες στα χέρια της, μια Ελλάδα που ορίζει το μέλλον της. Αλλά πολλά από τα μέτρα είναι και έκτακτα. Καλούμαστε να τα λάβουμε. Θα τα είχαμε αποφύγει αν είχαμε σήμερα την ελευθερία των επιλογών μας, αλλά ιδιαίτερα αν είχαμε το χρόνο μπροστά μας, που θα χρειαζόμασταν και θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε βεβαίως, αν ήταν οι συνθήκες ομαλές. Αν δεν βρισκόμασταν μπροστά στην τεράστια κρίση, την οικονομική. Γι' αυτό σήμερα γίνονται θυσίες και αυτές οι θυσίες μας επιτρέπουν να πάρουμε την ανάσα που χρειαζόμαστε, να βρούμε δηλαδή τον απαραίτητο χρόνο, την απαραίτητη ηρεμία για να κάνουμε τις ιστορικές αλλαγές στη χώρα μας, ιστορικές αλλαγές για τις οποίες εμπιστεύθηκε ο λαός το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Να διαμορφώσουμε πράγματι ένα νέο πατριωτισμό. Νέος πατριωτισμός σημαίνει να αλλάξουμε πρακτικές και αντιλήψεις. Να αναδείξουμε ό,τι καλύτερο έχει η Ελλάδα και ο Ελληνισμός. Το μεράκι, το φιλότιμο, την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, τη φιλοξενία, την τομπροσύνη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, την ευστροφία που χρειάζεται για την παραγωγικότητα. Μια Ελλάδα των αξιών. Νέος πατριωτισμός σημαίνει ότι δεν υμνούμε μόνο τα σύμβολα και την ιστορία μας, αλλά φροντίζουμε για το διπλανό μας, φροντίζουμε για το συλλογικό μας συμφέρον, φροντίζουμε για το περιβάλλον μας, φροντίζουμε για την Ελλάδα που ανήκει σε όλους μας. Νέος πατριωτισμός σημαίνει μια νέα συλλογική ελληνική συνείδηση. Και αυτό το μήνυμα το δίνουμε όλοι. Και το δίνουμε παντού. Το στέλνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη διεθνή κοινότητα που μας παρακολουθεί και θα μας παρακολουθεί. Όχι μόνο τις επόμενες μέρες, αλλά τους επόμενους μήνες. Θα παρακολουθεί την Ελλάδα, θα αξιολογεί τις αντιδράσεις μας, θα παρακολουθεί την ελληνική κοινωνία. Και εμείς ακριβώς θέλουμε να δείξουμε την Ελλάδα που αλλάζει, που αναγεννιέται, μια Ελλάδα για την οποία είμαστε περήφανοι. Μιλάμε για ιστορικές αλλαγές, για τον πολίτη. Ιστορικές αλλαγές που θα βγάλουν την Ελλάδα οριστικά από την κρίση. Αλλά στο σημερινό ιστορικό σταυροδρόμι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη σωτηρία της πατρίδας. Στο εξαιρετικά στενό διαπραγματευτικό πλαίσιο στο οποίο βρεθήκαμε και έγιναν αυτές οι διαπραγματεύσεις δύσκολες, είναι θετικό το γεγονός ότι δεν θίγονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Αλλά αναγκαζόμαστε να λάβουμε πρόσθετα επώδυνα μέτρα που θίγουν τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα. Γιατί ο μεγάλος ασθενής είναι ο δημόσιος τομέας. Και όσο πιο γρήγορα τον αλλάξουμε, τόσο πιο γρήγορα θα ανακάμψουμε και τόσο πιο γρήγορα θα αποκαταστήσουμε αυτά που χάνουμε, αυτά που δίνουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες. Όπως θα σας εξηγήσει και ο Υπουργός Οικονομικών, το κάναμε προσπαθώντας να περισσώσουμε ό,τι μπορούσαμε, προσπαθώντας να διαφυλάξουμε δηλαδή ότι οι επιπτώσεις για τους πλέον αδύναμους θα είναι οι μικρότερες δυνατές. Αυτή είναι στην φιλοσοφία μας, αυτό είναι στις αξίες μας ως κίνημα. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η εθνική προσπάθεια προϋποθέτει πως το πολιτικό σύστημα πρέπει να δώσει το πρώτο το παράδειγμα. Γι' αυτό θα ζητήσω από τον πρόεδρο της Βουλής να αναλάβει πρωτοβουλίες
έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να τεθεί στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας και οι βουλευτές να συμμετάσχουν στα βάρη και να παραιτηθούν των δώρων τους. Και είναι προφανές πως αυτό είναι μόνο ένα δείγμα γραφής για την συνολική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του πολιτικού συστήματος που καλούμαστε να φέρουμε σε πέρας. Έχω δώσει εντολή στον Υπουργό Εσωτερικών να επιταχύνει τις διαδικασίες κατάρτισης του νέου εκλογικού νόμου, έτσι ώστε να θέσουμε το πολιτικό σύστημα σε νέες υγιείς βάσεις. Πρέπει σήμερα να πούμε με κάθε ειλικρίνεια στους Έλληνες πολίτες πως έχουμε μια μεγάλη δοκιμασία μπροστά μας. Ξαναβρίσκοντας και δίνοντας νέο νόημα όμως στις δικές μας αξίες, όπως η ποιότητα, η ανθρωπιά, η δημοκρατία, η μεταξύ μας αλληλεγγύη, ανοίγουμε και έναν διαφορετικό δρόμο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το θάρρος και το αίσθημα ευθύνης που ο καθένας από εσάς έδειξε όλο αυτό το διάστημα. Σταθήκαμε και στεκόμαστε στο ύψος της ευθύνης μας απέναντι στο μέλλον της πατρίδας μας, απέναντι στις μελλοντικές γενιές, στις οποίες οφείλουμε να παραδώσουμε μια χώρα απαλλαγμένη από τις παθογένειες και τα ελλείμματα που η δική μας γενιά δημιούργησε. Και πάντοτε βγήκαμε όχι μόνο νικητές, αλλά και πιο δυνατοί από πριν. Έχουμε να φέρουμε σε πέρας έναν άθλο. Θα περάσουμε δύσκολα χρόνια, αλλά θα τα καταφέρουμε, κάνοντας μια νέα αρχή σε όλα. Ξαναβρίσκοντας και δίνοντας νέο νόημα σε δικές μας αξίες, όπως είναι η ποιότητα, η ανθρωπιά, η μεταξύ μας αλληλεγγύη. Όπως είπα, δεν υπόσχομαι, δεν